Maar dat moet ik wel noemen. Ακολουθούμε εικόνες από την υπογραφή του βιβλίου συλληπιτηρίων. Νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φανερά συντετριμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής, Γιάννακης Σωμήρου. Και ακολουθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Σε βαρύ κλίμα σηματοδοτούνται με το άνοιγμα του βιβλίου συλληπιτηρίων η αντίστροφη μέτρηση για το στερνό αντίο προς τον Γλαύκο Κλήρηθη. Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος και Υπουργός Άμυνας επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κλήρηθη. Απευθύνει το δικό του γραπτό στερνό αντίο στον μεγάλο, στον ιστορικό ηγέτη. Παρακολουθούμε ταυτοχρόνως και ζωντανή εικόνα από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, όπου η σωρός του Γλαύκου Κλήρηθη θα εκτίθεται από τις 9 το πρωί και μέχρι τις 7 το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα. Άτομα της πολιτικής ηγεσίας, κρατικοί αξιωματούχοι αλλά και απλοί πολίτες εισραίουν στο ναό για να αποχαιρετήσουν τον πρώην πρόεδρο. Είναι στιγμές που δεν χωρούν και πολλές κουβέντες, που είναι καλύτερα έστω και άειχες οι εικόνες να μιλούν από μόνες τους.
Πάντως συγκινητικά και συγκλονιστικά είναι και τα μηνύματα εντός και εκτός Κύπρου στο ηλεκτρονικό βιβλίο συλληπιτηρίων, το οποίο άνοιξε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, kliridis.org. Εκεί αποτυπώνεται και η συγκίνηση και ο συγκλονισμός και η απώλεια ενός μεγάλου ηγέτη. Είναι πάντως, Γιώργο, πολύ βαρύ το κλίμα. Συντετριμμένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος άρον-άρον επέσπευσε την επιστροφή του προς την Κύπρο. Προς τη Σρι Λάνκα. Είναι λογικό. Ο Γλαύκος Κλειρίδης υπήρξε ο πολιτικός πατέρας του σημερινού πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Αναστασιάδη. Άλλωστε και ο ίδιος το έχει πει πολλές φορές. Οπότε είναι λογικό η θλίψη τόσο του Προέδρου όσο και του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και γενικότερα το βαρύ κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε ολόκληρο τον λαό, είτε αυτούς που υπήρξαν υποστηρικτές και ψηφοφόροι του Γλαύκου Κλειρίδη, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που τον αντιστρατεύτηκαν, και δεν μιλώ μόνο για πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και τον απλό κόσμο που δεν συμμερίστηκε ποτέ τις πολιτικές θέσεις και απόψεις του αείμνηστου Προέδρου. Παραμένει όμως καθολικός ο σεβασμός και η εκτίμηση προς το πρόσωπο του Γλαύκου Κλειρίδη για την εντιμότητα του, την τιμιότητα του. Ο θάνατος του Γλαύκου Κλειρίδη για μένα σηματοδοτεί το τέλος μιας γενιάς πολιτικών πρώην Προέδρων που